Υποδρυμή κατηγορό ενός ανθρώπου της μόδας για το στιλιστικό χάλι της showbiz. Μάρκελος Νύχτας. Εγώ θα σχολιάσω γενικά την αισθητική των βραβείων. Μια κραυγή απόγνωσης ενάντια στο μαλλί πευκόφυλλο που έχει να δει ψαλίδι, βούρτσα και λακ από τότε που πάτησε ο άνθρωπος στη σελήνη. Έχεις ακαλέσθητα και σγουρά μαλλιά που δεν έχουν περάσει από κομωτή, που δεν έχουν περάσει από κουρέα. Μαλλιά με αλοπαικία. Μόνο πιτυρίδα που δεν υπήρχε σε αυτό. Τι είναι αυτά τα μαλλιά της Σολομού που είναι τόσα, που είναι σαν τη Μέδουσα, έτοιμη να σε κεντήσει. Γιατί βγαίνετε σαν έτσι, χάθηκαν τα ατμοσίδερα. Και βγαίνει με ένα πουκαμισάκι μέσα στην τζαλάκα που δεν πέρασε από ένα σίδερο να σιδερωθεί. Σε βραβεία πάτε βρε τα γάρια, όχι στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Μία που πήρε των σκηνικών, η οποία ήταν εντυμένη σαν τη ξανθή περάκι. Γιατί δεν βάζετε λίγο ρούζ, λίγο φον ντε τεν, έστω μια ρημαδομάσκαρα εσείς οι άντρες. Και με ένα σημάδι εδώ πέρα το οποίο δεν μπόρεσε κάποιος με το μακιγιάζ να το φτιάξει. Τι σκατά κάνουν οι μακιγιέρ. Γυναίκες οι οποίες φοράνε designers. Και οι οποίες δεν θυμούνται ποια είναι τα ρούχα τους. Από πανέρι ψωνίζεται. Το φόρεσες που το φόρεσες, βρε βλαχάρα. Μάθε και πέντε πράγματα για την ιστορία του ρούχου. Ας πάνε να μάθουν αυτή τη στιγμή. Έχετε καταντήσει τους Έλληνες designers απλούς κλητήρες που τρέχουν πίσω από τα κοκκινωμένα κακοδιαζύγια για ένα κομμάτι ψωμί. Τώρα καταλαβαίνω στην Ελλάδα γιατί δεν έχουν δουλειά οι designers. Και περιμένουν πότε η κοκκίνο που θα αλλάξει από τα διαζυγιά της. Πότε η άλλη που δεν πήγε και απαξίωσε στα βραβεία. Γιατί τα έχει χωρίσει με τον άντρα της. Φωθείτε στα λαγούμια σας, τρισάθλιοι πολέμοι του στυλ και της αισθητικής μας. Θα παραλαμβάναν τα βραβεία στην ποιητή τους και ας τα έστελνε ένας courier το βραβείο. Όχι στην στυλιστική απαξίωση. Έλεος δηλαδή. Υπάρχει τέτοια απαξίωση. Μόνο παντόφλες που δεν είδα να φοράνε. Μάρκελε, ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σου. Να είναι τούτο το χάλι εδώ. Και να βγαίνουν και να τις χειροκροτάνε. Έσχος. Αυτό ξαναπέστο. Έσχος. Έσχος. Έσχος.